Σχετικά με την έκδοση ΜΗ των 8 Τούρκων στρατιωτικών, ήρθε η επιστολή Verhofstadt προς την Ελλάδα και προσωπικά προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ναι, που του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, μην τους εκδώσεις, κινδυνεύουν, το ευρωπαϊκό ιδεώδες και η δημοκρατία ορίζει την προστασία τους. Νομίζω εδώ πώς, τι περιθώρια έχει να κινηθεί καταρχάς η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση το έχει πει ευθύς εξ αρχής και... Αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, μόλις χτες ή προχτές, έκανε μία αντίστοιχη δήλωση ότι θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και το δίκαιο το οποίο πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να εφαρμοστεί. Άρα εκκρεμεί μία απόφαση του δικαστηρίου και όπως και να το κάνουμε, ένας κατηγορούμενος έχει πάντα δικαιώματα και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα δικαίου, άρα λοιπόν αυτό που θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι απολύτως σεβαστό και από την κυβέρνηση η οποία το έχει δηλώσει έτσι και αλλιώς ευθύς εξ αρχής. Βεβαίως το ερώτημά σας είναι πιο πολιτικό, με την έννοια δηλαδή ότι η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να εκδοθούν. Η Τουρκία όμως πρέπει να καταλάβει ότι αν υπάρχει δίκαιο και αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σεβαστό από όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο, δεν μπορεί να επιμένει σε κάτι το οποίο ξεπερνάει αυτό το δίκαιο. Μάλιστα.